Ναι, αυτό είναι κάτι που θα πούμε στη Γιάννα πολύ σύντομα. Ναι, φυσικά και θα της το πούμε. Ελάτε χαμένες, τρέχτε λίγο. Καλά μας λέει και η Τζιτζί χαμένες πλέον. Καλά, έχουμε πάει στα άλλα επίπεδα. Ρε, κάνει λίγο κρύο, ε. Ω, κορίτσια, γεια! Γιάννα, έλα εδώ. Κάπως είναι, πέρα. Κορίτσια, τι έγινε! Θα τα πούμε τώρα, Γιάννα, έλα εδώ τώρα. Αλήθεια, τώρα πρέπει να πάνε τουαλέτα όλες μαζί αυτές. Ε, οι μπάνες είναι αυτές, πάνε πάντα μαζί. Είδατε που η Γιάννα δεν είναι μαζί τους. Κορίτσια, τι θα πάρετε. Άι, λάτε, λάτε. Κορίτσια, τι έχει γίνει, έχω τρομάξει πολύ. Και πού είναι η Γιάννα. Λοιπόν, Γιάννα, τώρα είναι ώρα να μάθεις που είναι η Γιάννα. Και τι αλλαγές έχουν γίνει στο σχολείο. Ακούω. Η Γιάννα έχει καινούρια κολλητή. Ναι, είναι η Ξανθούλα από τις Βαταραχίνες. Τι! Για να έπρεπε να έρχεσαι στο σχολείο πιο συχνά, πού στο καλό ήσουν τόσο καιρό. Τι, βασικά ήμουν άρρωστη. Ε, όσο ήσουν άρρωστη, για να έχουμε μεγάλα προβλήματα στην ομάδα μας. Κορίτσια, βασικά είναι καλό που έχει κολλητή η Γιάννα. Κι εγώ έχω κολλητή από τη γειτονιά μου. Γιάννα, μια κολλητή από τη γειτονιά είναι τελείως άλλο πράγμα. Όταν η ανταγωνίστρια σου γίνεται κολλητή της Γιάννας. Για να πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Κορίτσια, χτυπάει το κουδούνι. Έχω χάσει τόσο πολλά πράγματα και δεν καταλαβαίνω πώς διάλεξε η ακολλητή μία από τις Βατραχίνες. Δεν καταλαβαίνω. Ναι, Γιάννα, αυτό θέλουμε να μάθουμε. Κοριτσιά, η Γιάννα δεν ήρθε σήμερα σχολείο. Για μάταψε, δεν έχουμε ιδέα. Σμάιλι, βασικά εσύ είσαι το αγόρι της, δεν έχεις ιδέα που είναι. Δεν ξέρω, από χτες δεν μου είχε απαντήσει το τηλέφωνο. Περίεργο. Λοιπόν, Ξανθούλα χτύπησε το κουδούνι και όλοι πήγανε στο μάθημα. Αναρωτιέμαι αν πρέπει να το κάνω στα αλήθεια τώρα αυτό. Δεν υπάρχει πισωγύρισμα, πρέπει να μάθεις τι νιώθει το σχολείο για σένα. Ναι, Ξανθούλα, θέλω να μάθω. Και θέλω να δω και πώς θα αντιδράσει ο Σμάιλ. Ε, ας το κάνουμε λοιπόν. Ναι, ας το κάνουμε. Λοιπόν, Ξανθούλα, είναι ώρα να κρυφτώ. Κρύψου καλά, να μην σε βρει κανένας. Ξανθούλα, υπόσχεσαι να μου πεις τα πάντα, ό,τι και ό,τι και να πω για μένα. Θα σου πω τα πάντα λεπτομεριακώς. Θα ακούσω τα πάντα όλα και θα τα πω. Ωραία, θέλω πολύ να μάθω τι θα λένε οι μαζορέτες Μπάνι για μένα και ο Σμάιλ. Θα δούμε την αντίδραση όλων όταν θα λείπεις εσύ. Και θα δούμε ποιος είναι ποιος τελικά. Σ' αγαπάω, φίλη μου. Εντάξει, Ξανθούλα, πρέπει να πάω. Πάνω κρυφτώ. Κι εγώ πάω στο μάθημα. Εντάξει. Κρύψου πολύ καλά. Ξανθούλα, δεν θα με βρει κανένας. Αρτιέμ. Εδώ. Πάτρικ. Εδώ. Άις. Εδώ. Κεβ. Εδώ. Ντίμα. Εδώ. Στέλλα. Εδώ. Πονάει σου λέω ρε. Αρτιέμ. Εδώ. Λέιλα. Εδώ. Γιάννα. Εδώ. Νάστια. Εδώ. Φαίνεται πως όλοι είστε εδώ. Ας αρχίσουμε το μάθημα. Αχ, δάσκαλε Μάικ, όχι. Δεν είμαστε όλοι εδώ. Δεν βλέπετε το θρανείο της Διάνας που είναι άδειο. Μας ρωτήσε λαγουδάκια, πού είναι η φίλη σας. Ξέρετε τι, δάσκαλε Μάικ. Η Διάνα δεν είναι φίλη μας πλέον, εντάξει. Δεν είναι. Βλέπετε, δάσκαλε, πήραμε τηλέφωνο τη Διάνα και δεν το σήκωσε. Δεν ξέρουμε πού είναι. Δάσκαλε Μάικ, δεν ξέρουμε πού είναι. Δεν απαντούσε ούτε στα δικά μου τηλεφωνήματα. Εντάξει, θα κάλεσε τους γονείς της να μάθω τι γίνεται και γιατί δεν ήρθε σήμερα. Και τώρα στο θέμα μας. Παιδιά, δεν λέω ψέματα. Κοιμήθηκα στο σπίτι της Γιάννας. Δεν έχει έρθει. Όλοι την ψάχνουνε. Η μαμά της, ο μπαμπάς της. Και όταν ξύπνησα έβαλα ανακοίνωση ότι όλοι την ψάχνουνε. Δηλαδή κοιμήθηκε στο σπίτι της Γιάννας. Ξύπνησε στο σπίτι της Γιάννας και η Γιάννα έλειπε. Σμάιλι, ναι. Δεν ήταν εκεί όταν ξύπνησα. Αλλά το μπαλκόνι ήταν ανοιχτό. Και τι σημαίνει αυτό δηλαδή. Σμάιλι, σημαίνει ότι η Γιάννα αγνοείται. Ω, Σμάιλι, τώρα είσαι μπακούρι. Δεν αστείο, ρε. Η Γιάννα αγνοείται. Τι θα κάνω. Θα το πω στο δάσκαλο το Μάικ. Ω, η Γιάννα αγνοείται. Μπορώ να πάρω το ντουλαπάκι της τώρα. Μαρίζα, τι να το κάνω με το ντουλαπάκι. Μπορούμε να κάτσουμε στη θέση της στην καφετέρια. Παιδιά, πρέπει να ψάξουμε τη Γιάννα. Κάνουμε μια ομάδα. Ε, ναι, έχω μια έτοιμη να ψάξω. Ας ξεκινήσουμε από την καφετέρια. Έχει κάτι ωραία ρολάκια. Ξέρετε τα κορίτσια. Μήπως η Γιάννα πέσε για ένα κλαμπάκι και δεν γύρισε. Ξέρετε, από τη μία είναι λυπητερό που λείπει η Γιάννα, αλλά από την άλλη οι μαζορέτες δεν έχουν αρχηγό. Θα είμαστε καλύτερες. Τι περιμένουμε να διασώσουμε την Γιάννα στο σερτάρι, μου έχουν φανάρι. Εγώ δεν πρέπει να την ψάξω. Μια άλλη είναι καλύτερη φίλη, την Ξανθούλα. Να πάει μόνη της. Δεν βοηθάω. Είναι λίγο τρομακτικά εδώ. Ελπίζω να με βρουν σύντομα. Αναρωτιέμαι τι να σκέφτεται ο Σμάιλ. Το λείπω τόσο πολύ, μάλλον. Θα κλαίει εκεί πέρα. Και οι μαζορέτες μου, μάλλον θα υποφέρουν. Λοιπόν. Μέρα πρώτη. Κάθομαι εδώ στο υπόγειο και όλο το σχολείο με ψάχνει. Όλο το σχολείο βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Ειδικά ο Σμάιλ.
Ω, και δεν με ψάχνουνε. Λοιπόν, όχι. Πρέπει να δω τι θα μου πει η Ξανθούλα. Θα μου πει ποιος είναι σε κατάσταση σοκ και ποιος όχι. Να μάθουμε ποιος είναι ποιος. Εντάξει, είναι υπογραφές στον τοίχο. Είναι άσχημες, αλλά είναι πολύ της μόδας. Δάσκαλε Μάικ, μια κοπέλα λείπει από το σχολείο. Λοιπόν, Σμάιλι, θα πρέπει να χτυπήσεις πριν μπεις. Ποιος λείπει, τι έγινε? Ρε, τι κάνετε εκεί πέρα, δεν ξέρετε πως η Ντιάνα αγνοείται? Ε, μαξορέτες, δεν ξέρετε ότι η Ντιάνα αγνοείται? Σμάιλι, τι είναι αυτά που λες? Μπορεί να κοιμήθηκε ή να έκανε κοπάνα από το σχολείο. Σήμερα ο Σμάιλι ήρθε στην τάξη μας, συγχυσμένος, και έλεγε ότι η Ντιάνα αγνοείται. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι. Δεν πιστεύω ότι η Ντιάνα αγνοείται, μάλλον παρακοιμήθηκε. Ναι, συνήθισε το, πάντα κοπάνα κάνει. Η Ντιάνα ποτέ δεν κάνει κοπάνα, απλά αργεί πολλές φορές και σήμερα δεν έκανε εδώ. Να, αλήθεια, η Ντιάνα αγνοείται. Άις, δεν ξέρω, νομίζω δεν είναι αλήθεια. Σμάιλι, πήγαινε στην τάξη σου, δεν έχουμε ενδιαφέρον μάθημα για τα γκράφιτι. Και δεν πιστεύουμε ότι η Ντιάνα αγνοείται. Αν δεν πιστεύετε εμένα, αλλά τα έξω να το δείτε στην ανακοίνωση. Αγνοείται. Και εγώ είμαι μόνος μου τώρα, δεν ξέρω τι να κάνω, τι να κάνω. Σμάιλι, τι εννοείς, τι είναι αυτά που λες? Έλατε να το δείτε, εκεί είναι. Αγνοείται, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω, δεν είναι τούτο πάλι. Λοιπόν, παιδιά, κάτι έχει συμβεί στο σχολείο μας, η Ντιάνα αγνοείται. Έχω πάθει σοκ, Ντιάνα, αγάπη μου. Κορίτσια, λυπάμαι τόσο πολύ. Η Ντιάνα είναι η αρχηγός μας. Λοιπόν, κορίτσια, ψηφίστε την καινούργια αρχηγό τώρα, την αρχηγό τη Ντιάνα. Και γιατί να ψηφίσουν εσένα, είμαι κι εγώ εδώ πέρα. Κορίτσια, ηρεμήστε σας παρακαλώ. Ακουστά, αλλά ήμουν οι κολλητήτες, γι' αυτό όλοι πρέπει να ψηφίσουν εμένα. Κανένας δεν μπορεί να την αντικαταστήσει όπως μπορώ εγώ. Λοιπόν, ψηφίστε τη Γιάννα. Εντάξει, εγώ είμαι έτοιμος να ψάξω για την αγάπη μου. Εσύ, ακόμα κι αν σε πισώ, τώρα θα γίνουμε φίλοι για να βρούμε την αγάπη μου. Θα τη βρούμε τη Ντιάνα. Παιδιά, σας υπόσχομαι, θα τη βρούμε τη Ντιάνα. Δάσκαλε, μα ξέρετε ότι η Ντιάνα λείπει. Πού είναι, πού είναι? Αλήθεια τώρα, πού να είναι η Ντιάνα, πού να πήγε δηλαδή, τι να έγινα? Παιδιά, ποιος θα έρθει να ψάξουμε τη Ντιάνα μαζί? Εγώ δεν μπορώ, πονάει το πόδι μου. Τόση τρασίλα στο σχολείο μας σήμερα, η Ντιάνα λείπει. Η Ντιάνα ίδια, αρχηγός των μαζορετών, είναι τόσο cool και όχι cool ταυτόχρονα. Εντάξει, ο Σμάιλι και ο Ντίμα θα έρθουν. Εσείς μπέιζμπολίστες θα έρθουν. Ναι, είμαστε έτοιμοι. Δεν σας αφαίνουμε, ανησυχούμε για εσάς. Κορίτσια, σταματήστε να γκρινιάζετε σε μια τέτοια κατάσταση. Αγνοείται η Ντιάνα. Κορίτσια, πάμε να την ψάξουμε. Παιδιά, ποιος ανησυχεί την Ντιάνα? Εγώ ανησυχώ τόσο πολύ. Ξέρεις τη Ξανθούλα, είναι πάρα πολύ περίεργο. Είσαι κολλητήτης, θα έπρεπε να ξέρεις που είναι. Μήπως ξέρεις? Ναι, πώς το καλό γίνεται να μην ξέρεις που είναι η Ντιάνα? Με ρωτήσατε αν ανησυχώ για την Ντιάνα. Φυσικά και δεν ανησυχώ καθόλου. Έχει τόσο ωραία γόνη εδώ πέρα. Τώρα θα κοιτάνε όλοι εμένα. Πρασινούλα, είσαι πολύ ανέστητη. Δεν είμαι ανέστητη, απλώς αναβώ λίγο φωτιές. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Καλά, μόνο 6 άτομα θα πάμε να ψάξουμε τη Ντιάνα. Όχι, θα έρθουμε κι εμείς, βέβαια. Ναι, και εγώ θα βοηθήσω. Ω, Σμάιλι, θέλω να ξέρεις κάτι πριν ψάξεις τη Ντιάνα. Σμάιλι, μην ανησυχείς, θα τη βρεις τη Ντιάνα. Και αν δεν τη βρεις, είμαι πάντα εγώ εδώ για να σε υποστηρίζω. Είμαι πάντα εδώ για σένα. Σε ευχαριστούμε, Πρασινούλα, για την υποστήριξή σου. Πάμε να ψάξουμε τώρα. Εντάξει, κορίτσια, πάμε να ψάξουμε και αν έχετε κάποια πληροφορία πρέπει να μας την πείτε αμέσως. Στην αναζήτηση για την Ντιάνα! Θα τη βρούμε την Ντιάνα! Ναι! Πάμε να βρούμε την αγάπη μου! Ναι! Είναι στην αγάπη σου, τη δικιά μας αγάπη! Θα βρούμε την Ντιάνα! Κορίτσια, θέλετε να γίνει η Λέιλα η lady δημοσιογράφος? Oh my god, δεν πάλι με αυτό! Κορίτσια, τώρα που σας παράτησα, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά μπορείτε να έρθετε πάντα στην ομάδα μου και να γίνουμε βατραχίνες. Κορίτσια, έχω πάθει μεγάλο σοκ. Αν σας άκουγε η Ντιάν, δεν θα σας μιλούσε ποτέ ξανά. Δεν πρόκειται να το ακούσει, αφού λείπει, αγνοείται. Και επίσης, κορίτσια, γιατί να κλαίω εγώ η Ντιάνα δηλαδή? Ο Σμάιλι να κλαίει αυτή αφού την αγαπάει. Αυτός την αγαπάει, όχι εγώ. Λοιπόν, Μπάνι, θα το σκεφτείτε αυτό. Μπορούμε να γίνουμε μια μεγάλη οικογένεια, Φρος. Αχ, και τι, δεν μας αφήνεις ησυχίες, λέω εγώ. Ψηφίστε για τη νέα αρχηγό, τον Μπάνι ή τη Γιάννα, νέα αρχηγός. Είσαι απέσια, σε μισό. Βρε την κολλητή που ανησυχεί τόσο πολύ για την Ντιάνα! Λοιπόν, η ζωή συνεχίζεται. Πάμε, βατραχίνες μου, έχουμε προπόνηση. Μπάνις, έχουμε κι εμείς προπόνηση, πάμε! Καλά, μιλάμε και γίνει χαμός. Χαμένη, χρειάζεστε μια καινούρια lady. Μπορώ να γίνω εγώ αυτή, η lady δημοσιογράφος. Άσε μας ησυχίες. Αναρωτιέμαι τι να έγινε. Ναι, μα πού είναι η Ντιάνα? Καλά, δεν ψάχνουνε καθόλου για μένα, με ξέχασαν. Είμαι εδώ και 2 ώρες. Έχω αρχίσει να κρυώνω. Να πάρει. Και πού να είναι η Ξανθούλα? Λοιπόν, με ξέχασαν και δεν με ψάχνουνε καθόλου. Ντιάνα!
Διάννα, είσαι εδώ! Ζαθούλα, επιτέλους ήρθες! Νόμιζα ότι όλοι με ξέχασαν! Πού είναι όλοι, λοιπόν? Τι είπανε για μένα? Πεινάω! Διάννα, εγώ άσχημα νέα για σένα! Τι εννοείς, Ξανθούλα? Μήπως ο Σμάιλ την πέφτει σε καμιά άλλη? Ξέχασα αμέσως μόλις εξαφανίστηκα! Όχι, ανησυχεί πάρα πολύ. Ο δάσκαλος Μάικ και τα αγόρια θα ψάχνουνε τώρα. Ουφ, εκεί πια. Η Πρασινούλα θα ερτάρει ήδη με τον Σμάιλ, όλο του την πέφτει. Και τα κορίτσια συμπεριφέρονται με πολύ περίεργο τρόπο. Λοιπόν, Ξανθούλα μου, είμαι έτοιμη να ακούσω την πικρή αλήθεια. Αρχικά, η Γιάννα θέλει να γίνει αρχηγός των Μπάνις. Ω, Ξανθούλα, κατάλαβα. Ξέρεις, το περίμενα αυτό από τη Γιάννα. Ήταν κάτι που περίμενα. Δεύτερον, η Κίτη θέλει όλες οι μαζορέτες να γίνουν frogs. Κατάλαβα. Θέλει να υπάρχουν μόνο οι μαζορέτες βατραχίνες στο σχολείο. Αλλά ναι, έχουμε. Το χειρότερο είναι η δημοσιογράφος η Λέιλα. Λέει σε όλους να ψηφίσουν να γίνει λέει δημοσιογράφος. Ναι, ενδιαφέροντα νέα. Χαίρομαι τουλάχιστον που ο δάσκαλος Μάικ και τα αγόρια ανησυχούν για μένα. Διάννα, όλοι προσπαθούν να γίνουν καλύτεροι από σένα. Ακόμα και οι φίλες σου. Δεν είναι φίλες, είναι φίδια. Εντάξει, Ξανθούλα, το κατάλαβα. Λοιπόν, πεινάω πάρα πολύ. Θέλω να φάω. Πού είναι όλοι τους? Οι μαζορέτες Μπάνι και οι βατραχίνες κάνουν προπόνηση. Οι άλλοι δεν ξέρω που είναι. Λοιπόν, Ξανθούλα, το κατάλαβα. Αλλά τώρα πεινάω πάρα πολύ. Πρέπει να πάω με κάποιο τρόπο στην καφετέρια και να πάρω κάτι να φάω. Εντάξει, Διάννα, θα προσέχω. Κορίτσια, βασικά, ανησυχώ πάρα πολύ για την Διάννα. Ελπίζω να γυρίσει σύντομα και να είναι καλά. Μα τέλειος, είμαστε οι Μπάνις. Δεν πρέπει να γκρινιάζουμε έτσι. Αν χάθηκε η Διάννα, είναι πρόβλημα. Διάννα, δεν είναι σωστό αυτό. Θα κάνουμε προπόνηση ή θα μιλάμε τώρα, Άντε, ξεκινήστε. Ξέρετε τι, αν η Διάννα δεν γυρίσει στο σχολείο, θα είμαστε εμείς τα cool κορίτσια, Θα το καταφέρουμε. Θα γίνουμε πολύ cool. Θα είμαστε η πιο cool ομάδα του σχολείου. Ελπίζω να μην γυρίσει. Μακάρι να μην γυρίσει. Ελπίζω ο δάσκαλος Μάικ και τα αγόρια να μην την βρούνε. Λοιπόν, πρέπει να γίνω όμορφη τώρα γιατί ο Σμάιλ θα επιστρέψει σε λίγο. Κορίτσια, κοιτάξτε. Ταιριάζει τόσο πολύ με την ντουλάπα της Διάννας. Είναι τέλεια. Μαρίζα, ποια είναι η διαφορά? Το δικό σου ντουλαπάκι είναι δίπλα της Διάννας. Είναι η ίδια ντουλαπάκια. Όχι, Τζούλη, το δικό μου είναι τρίτο και της Διάννας είναι πέμπτο. Και μ' αρέσει πολύ το πέντε. Δημοσιογράφα, έλα, διάλεξε ένα δάχτυλο. Γιατί, Τζιζί? Σε παρακαλώ. Αυτό εδώ. Α, τώρα θα πάρω εγώ τη θέση της Διάννας, εγώ. Τι είπες, Τζιτζι, γιατί το λες αυτό? Γιατί αν διάλεγες, Λέιλα, αυτό το δάχτυλο θα γινώσουν η Lady δημοσιογράφος Λέιλα. Ενώ εσύ διάλεξες αυτό εδώ το δάχτυλο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα γίνει η Lady Τζιτζι. Το κατάλαβες αυτό? Πάρε το μικρό σου δαχτυλάκι μακριά, Τζιτζι, και μείνει μακριά από μένα, εντάξει? Εγώ θα γίνω η Lady δημοσιογράφος. Έχω βαρεθεί τόσο πολύ αυτές τις ψηλές. Ξανθούλα, τι είναι αυτό? Αυτό το έβαλε η Γιάννα. Έχω πάθει σοκ. Λοιπόν, Ξανθούλα, βιαστούμε. Μην μας δει κανένας. Κράτα και την πόρτα, Ξανθούλα, έλα. Την κρατάω. Ω Θεέ μου, πεινάω τόσο πολύ. Καθόμουν πολύ ωραία και κάτω. Επιτέλους. Γιάννα, μην τρως τώρα. Πάρτα μαζί σου. Θα είναι εδώ από τη στιγμή στη στιγμή. Ξανθούλα, ένα λεπτό. Λοιπόν, παιδιά, το ψάξιμο δεν έβγαλε πουθενά. Διάννα, πού είσαι, Διάννα? Δάσκαλε Μάικ, πήγε αργά, να συνεχίσουμε αύριο. Όχι, τώρα θα πάρουμε όλο τον εξοπλισμό μας και τις σκηνές και θα συνεχίσουμε το ψάξιμο. Λοιπόν, βρήκατε τη Διάννα? Δεν νομίζω, πεινά πάρα πολύ, πάμε καφετέρια. Κορίτσια, αυτό είναι σοβαρό, δεν πρέπει να το παίρνετε τόσο ελαφρά. Η Διάννα δεν είναι πουθενά. Διάννα, ο δάσκαλος Μάικ και τα αγόρια είναι εδώ. Και τι να κάνω τώρα? Κρύψου. Να πάρει. Διάννα! Τι! Νόμιζα ότι γύρισε η Διάννα. Θα γυρίσει ποτέ ξανά. Λοιπόν, πάνε, τι θα πιούμε? Εμείς τι θα πιούμε, καπουτσίνο. Ω Θεέ μου. Η Διάννα δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω. Λοιπόν, παιδιά, για να συνεχίσουμε θέλουμε εξοπλισμό. Ναι, να βρούμε ένα τηλεσκόπιο. Τι να το κάνουμε το τηλεσκόπιο? Θέλουμε σκηνές, κουβέρτες, φακούς και ένα δίχτυ για τα άγρια ζώα. Δάσκαλε Μάικ, πού είναι, θα τα φέρω εγώ. Σμάιλ, οι μπεϊσβολίστες ξέρουν πού είναι. Στο υπόγειο. Θα τα φέρουμε εμείς. Εντάξει, Άις, τι κάθεσαι, έπαιγαινε στην καφετέρια και φέρε νερό και φαγητό. Το ψάξιμο θα διαρκέσει. Εντάξει, θα τα φέρω εγώ. Κορίτσια, με σοκάρετε. Η Διάννα αγνοείται και εσύ κάθεστε εδώ σαν να μην έγινε τίποτα. Και τι να κάνουμε, δηλαδή, να ψάχνουμε τη Διάννα? Είναι κρύο και σκοτάδι και έξω.
Κορίτσια, βασικά ανησυχώ πολύ για τη Διάνα. Βασικά το ότι λείπει δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Και τι να κάνουμε, δηλαδή, οι γονείς της πρέπει να την ψάξουν. Εμείς είμαστε αδύναμα κορίτσια. Πώς να ψάξουμε στο δάσος? Άιστε, δεν σου προτείνω να πας να ψάξεις για αυτήν. Τι τη χρειάζεσαι πια? Θα γυρίσει πίσω, θα το δείτε αύριο. Όχι, κορίτσια, φέρεστε πάρα πολύ άσχημα. Έχω πάθει σοκ. Δεν φοβάστε μήπως η Διάνα σας ακούει, δηλαδή? Διάνα! Τι, έχω πάθει σοκ. Πώς θα είμαι στο ίδιο σχολείο με αυτές τώρα? Δεν το περίμενα αυτό καθόλου από αυτές. Δεν είναι αληθινές φίλες. Εντάξει, παιδιά, πάρτε ό,τι ζήτησε ο δάσκαλος Μάικ. Εγώ θα πάρω το σφυρί. Μπορεί να χρειαστεί και αυτό. Θέλουμε και χαρτί υγείας. Παιδιά, κοιτάξτε, αυτό είναι το notebook της Διάνας. RTM, κράτα αυτό. Τι γράφει εκεί μέσα? Τι γράφει? Αυτό πρέπει να το δείξουμε στο δάσκαλο Μάικ. Πού είναι αυτοί οι μπεσμπολίστες? Σμάιλ, πήγαινε φωνάξε τους. Εντάξει, δάσκαλε Μάικ. Δάσκαλε Μάικ, τα βρήκαμε όλα. Δάσκαλε Μάικ, βρήκαμε κάτι σημαντικό. Δεν καταλαβαίνω, αυτό είναι το τετράδιο της Διάνας. Και εδώ έχω μια καρέκλα. Αυτό ήταν στο υπόγειο. Δάσκαλε Μάικ, νομίζω πως η Διάνα ήταν στο υπόγειο. Το τετράδιο του ήταν εκεί. Διαβάστε τι γράφει μέσα. Καλά, όλοι θα πάνε την πλάκα τους αν γράφει ερωτικά γράμματα σε μένα. Δημακόφτω και εύχομαι όλα να τελειώσουν. Θέλω να πάω σπίτι, κουράστηκα. Κάθομαι στο υπόγειο, θέλω να ξέρω ποιο είναι ποιο. Θεέ μου, καθόταν στο υπόγειο και γράφει το ημερολόγιο τη. Σμάιλ συνέχισε. Ο Σμάιλ μου μάλλον θα έκλαιγε για μένα. Θα περιμένω να δω τι θα γίνει. Μάλλον τώρα θα με ψάχνουν. Θα περιμένω την Ξανθούλα να μου πει τα πάντα. Εντάξει, το κατάλαβα μόνο εγώ πως όταν την ψάχναμε κρύβονταν στο υπόγειο. Μάλιστα, νομίζω ότι βρήκαμε τη Διάνα. Ξανθούλα! Ναι, τι θέλετε, τι έχετε στο χέρι σας εκεί? Ξανθούλα, πού είναι η Διάνα? Πού είναι η Διάνα μου, τι της έκανες? Τι συμβαίνει εδώ? Ώστε μάθατε για το πλάνο μας, Διάνα, ξέρουνε! Βγες έξω! Τι! Η Διάνα δεν έλειπε, ήταν στην τουαλέτα, συνέχεια! Oh my god, είπαμε τόσο άσχημα πράγματα που δεν έπρεπε να πούμε! Παιδιά, γεια σας! Διάνα, εδώ είσαι, μας τρόμαξες όλους! Διάνα, εδώ είσαι, τρελάθηκα να σε ψάχνω! Διάνα, χαιρόμαστε τόσο πολύ που σε βλέπουμε! Πήγα να τρελαθώ, όσο έλειπες! Δάσκαλε Μάικ, συγγνώμη που σας ανησύχησα! Θα σας εξηγήσω γιατί το έκανα όλο αυτό! Ήθελα να δω απλώς την αντίδραση των συμμαθητών μου και κατάλαβα πάρα πολλά, κατάλαβα! Ναι, έχουμε σοκαριστεί πόσο διπρόσωποι είναι όλοι! Σε ευχαριστώ, δάσκαλε Μάικ, που με ψάξατε, και εσείς αγόρια, και εσείς Σμάιλ μου! Όσο για εσάς, κορίτσια, δεν το περίμενα αυτό από εσάς! Είστε όλες πολύ διπρόσωπες, αλήθεια! Μήπως θες λίγο νεράκι? Η Διάνα βρέθηκε! Δεν καταλαβαίνεις? Παιδιά, δεν ξέρω αν ήταν καλή απόφαση να τεστάρουν τους συμμαθητές μου, αλλά πολλοί από αυτούς με απογοήτευσαν πάρα πολύ. Κάντε like και εγγραφή στο κανάλι και πατήστε και το κουδουνάκι και περιμένετε καινούρια cool επεισόδια. Τα λέμε, γεια! Ρε Διάνα, πας καλά, αν δεν βρίσκαμε το τετράδιό σου θα σας ψάναμε μέχρι το πρωί. Σμάιλ, συγγνώμη, ναι, το ξέρω, δεν έπρεπε να το κάνω αυτό. Διάνα, συγγνώμη, αλλά πρέπει να πάρω τους γονείς σου. Ξανθούλα και τους δικούς σου.